Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας αυτού. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπου διάβασα έτσι ένα και το κεντρικό άρθρο του Ριζοσπάση, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και μιλάει για ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά έρχεται με το πιο επιθετικό τρόπο να προωθήσει τη στρατηγική ξεπουλήματος της ΔΕΗ και τα λοιπά. Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή είναι, ίσως είστε λίγο σκληροί στις λέξεις, κύριε Λαμπρούλη, ή εσείς εκτιμάτε ότι ιδιωτικοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας δεν θα έχουμε την ανάπτυξη που θέλουμε και τη μείωση των τιμών που προσδοκούμε? Κοιτάξτε, σκληρά λόγια είναι σκληρή η πολιτική. Τα λόγια είναι σκληρά ή όχι, εντάξει, ο καθένας το κρίνει από τη σκοπιά του και πώς τοποθετείται προφανώς απέναντι στο συγκεκριμένο και στο συγκεκριμένο, θέλετε, ζήτημα. Όμως αυτό φωτογραφίζεται μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό που είπατε, ότι πιο επιθετικά έρχεται να προωθήσει τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Λένε κάποιοι, κύριε Λαμπρούλη, το εξής. Όπως έγινε η απελευθέρωση της κινητής τηλεφωνίας και μπήκαν τρεις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, τέλος πάντων, δυόμιση ιδιωτικές, και έχουμε μια ελεύθερη αγορά με διαφορετικά τιμολόγια και μπορεί να έχει κινητό ο πιο φτωχός μέχρι τον πιο πλούσιο. Έτσι λοιπόν θα είναι και με την ενέργεια. Γιατί δεν τα πληρώνουν αυτά, κύριε Παπαδημία? Και την ενέργεια. Δεν πληρώνει ο λαός και για την κινητή τηλεφωνία, όπως λέτε, και για τη σταθερή κτλ. Επιλέγει όμως τι θα πληρώσει. Έτσι λένε θα είναι και με την απελευθέρωση της ενέργειας. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Μένει να δούμε αν θα γίνει και όπως θα γίνει και τι θα γίνει. Το ζήτημα είναι ότι σε ό,τι αφορά και το νομοσχέδιο και αυτό που προωθείται στα πλαίσια, όπως είπα, της στρατηγικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, αυτό το δρόμο υπηρετούν της ανάπτυξης, καπιταλιστικής ανάπτυξης, που προϋπόθεση για να υπηρετηθεί αυτός ο δρόμος είναι και στον τομέα της ενέργειας αυτό που λέμε η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας. Υπηρέθησαν και με μεγάλη ευλάβεια και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τώρα, πριν, στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας, και αν θέλετε από τις αρχές του 90. Όμως αυτό που σηματοδοτείται και μέσα από το νομοσχέδιο είναι το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των μισθών, η εντατικοποίηση της δουλειάς, απογείωση αντίστοιχα των εργατικών ατυχημάτων για τους εργαζόμενους στον κλάδο, τα πανάκριβα τιμολόγια και η ενεργειακή φτώχεια για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό όμως είναι μια εκτίμηση ενέργειας. Αυτό όμως μια εκτίμηση του κομματός σας. Έχουμε το αναλέει το κοινό. Μα μιλάμε με βάση τα δεδομένα. Αυτά δεν έχουμε έως τώρα. Μάλιστα. Το τι θα γίνει και τα λοιπά. Εμείς λέμε ότι αυτή η απελευθέρωση δεν πρόκειται να φέρει όφελο στο λαό μας. Μάλιστα. Και βεβαίως, προκειμένου να υπηρετηθεί αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη, ο λαός μας θα πληρώνει συνεχώς και οι εργαζόμενοι και, αν θέλετε, και στον κλάδο της ενέργειας. Γιατί δείτε, αυτό που προωθείται και μέσα από το νομοσχέδιο είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, που έχουν βέβαια ξεκινήσει εδώ και χρόνια σε μια σειρά τομείς της ΔΕΗ, να το πω έτσι, αλλά αυτό πλέον θα αποκτήσει μαζική κατεύθυνση και μαζικά θα απασχολούνται εργαζόμενοι φθηνοί. Και αυτός είναι ο στόχος. Το πώς θα μειωθεί η τιμή, πώς θα φθηνίνει ο εργαζόμενος και στην ενέργεια, όχι μόνο. Μάλιστα. Στην ενέργεια. Να πάω λιγάκι στα ζητήματα οικονομίας. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει κάποιες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές των μη μισθωτών στο φορολογικό σχέδιο νόμου, όπου ουσιαστικά απελευθερώνει τις ασφαλιστικές εισφορές από το μισθό. Δηλαδή θα πληρώνει ο καθένας όσα θέλει ανεξάρτητα του τι μισθό παίρνει, λέγοντας ότι αυτό βοηθάει να ξεφύγουμε από ένα κακό σύστημα που υπήρχε μέχρι σήμερα και ο καθένας πλήρωνε με βάση το μισθό που έπαιρνε. Ποια είναι η δική σας έτσι θέση σε αυτό? Ναι, κοιτάξτε, και στο ζήτημα αυτό του ασφαλιστικού, αν θέλετε, με την έννοια και του νομοσχεδίου μάλλον που πρόκειται να έρθει, τουλάχιστον αυτό έχει προαναγγελθεί, είναι μια επιλογή πολιτική, μια πρόθεση μιας πολιτικής που έχει να κάνει με το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης, αν θέλετε. Όπου το κράτος ή, αν θέλετε, ο εργαζόμενος θα καταβάλει ένα ελάχιστο ποσό, σε εισαγωγικά να το βάλω υποχρεωτικά, εκτός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα στην προοπτική της όποιας αυξημένης ανταπόδοσης
ενώ στα πλαίσια της ενδεξιοδότησης, δηλαδή μεγαλύτερη σύνταξη, θα καταβάλει ανάλογα, κάνοντας την πρόβλεψη ο ίδιος για το πόσα και αν θα παίρνει όταν θα βγει στη σύνταξη. Και μην ξεχνάμε, ότι παράλληλα έχουν αυξηθεί τα όρια συνταξιοδότησης, έρχονται νέες αυξήσεις στα όρια αυτά, οπότε καταλαβαίνετε ακόμα και το αντιδραστικό αυτό για το ασφαλιστικό, αν θέλει, για τις συνταξιοδότησεις του εργαζομένου νομοσχέδιου που έρχεται σε συμπλήρωμα όλων των άλλων των προηγούμενων χρόνων, τι προειδονίζει και γιατί συντάξεις και αν θα πάρουν συντάξεις οι εργαζόμενοι όταν και όπου το βγουν στη σύνταξη. Έχει διάβασε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, μια μελέτη του ΑΣΑ που αναφέρεται στο νέο ασφαλιστικό μοντέλο και αναφέρει ότι πλέον οι συντάξεις θα είναι συντάξεις φιλοδόρημα που θα έχεις περισσότερη δουλειά και λιγότερη αμοιβή και ότι σήμερα ουσιαστικά οι 57 στις νέες θέσεις εργασίας είναι με μερική απασχόληση και οι μισές νέες θέσεις πλήρους απασχόληση είναι κάτω των 500 ευρώ. Ποσά πολύ μικρά. Προφανώς ένας άνθρωπος που παίρνει αυτό το ποσό δεν θα έχει να πληρώσει ιδιωτική ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο ιδιωτική. Κοιτάξτε, είναι ο διακηρυγμένος στόχος της παρούσας κυβέρνησης και όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην κατεύθυνση προώθησης αυτού του τύπου του ασφαλιστικού συστήματος. Θυμάστε, για παράδειγμα, που κατηγορούνταν υποκριτικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στην κυβέρνηση, κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία για το σύστημα Πινοσέτ, ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Πείτε μου όμως κάτι. Όντως και αυτό που λέτε, αυτό θα συμβεί. Και βεβαίως παράλληλα με αυτό, δείτε τώρα, παράλληλα με αυτό, σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τη διαμόρφωση δηλαδή των μισθών, η προοπτική και η τάση, αν θέλετε, και οι πολιτικές που προωθούνται είναι το πώς θα μειωθεί ο μέσος μισθός των εργαζομένων. Με αποτέλεσμα βεβαίως αυτό να έχει αποτέλεσμα αρνητικό βεβαίως και στη συνταξιοδότηση και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και φυσικά κάποιος ο οποίος παίρνει 500, όπως είπατε, ή 600 ευρώ μισθό, το μόνο που δεν θα τον ενδιαφέρει είναι αν θα πάρει σύνταξη και πόση σύνταξη θα πάρει μετά από 40 και 50 χρόνια δουλειάς με τις εργασιακές σχέσεις που διέπουν σήμερα την αγορά. Οι πληροφορίες, κύριε Λαμπρούλη, λένε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο για την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Κυρίως εδώ αναφερόμαστε βέβαια στις εισφορές των εργοδοτών. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα βοηθήσει στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και θα δώσει έμεσα μία αύξηση στα εισοδήματα των εργαζομένων. Ποια είναι η δική σας θέση? Μπορεί για παράδειγμα η μείωση μάλλον του μη μισθολογικού κόστους των εργοδοτών να έχει ως αποτέλεσμα την μικρή αύξηση ενδεχομένως στις αποδοχές, όμως αυτό έχει να κάνει με την διευκόλυνση, ως νέο μέτρο να το πω έτσι, διευκόλυνσης της εργοδοσίας, των επιχειρηματιών, των ομίλων, λοιπόν, προκειμένου να εισφοροαπαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση που είχαν έως τώρα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε ό,τι αφορά και το ασφαλιστικό, για να το συνδέσουμε το προηγούμενο ερώτημα. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Νομισματικό Ταμείο πιέζουν την κυβέρνηση, άλλο αν αυτό δεν φτάνει πάντοτε στον κόσμο, για το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και ζητούν 3.830 πληστηριασμούς μέχρι τα τέλη του έτους. Εσείς κατά διαστήματα, κύριο Στοπά, με κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Έχετε κάποια πληροφόρηση, τι ενδεχομένως θα περιμένουμε από εδώ και προς, διότι είναι μια πίεση που δεν μπορεί η κυβέρνηση εύκολα να την αντιμετωπίσει? Μα δείτε, πέρα από την πίεση για το συγκεκριμένο αριθμό πληστηριασμού, βεβαίως και μπορεί να την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, εάν πάρει, να το πω έτσι, την πρωτοβουλία και κοντραριστεί με τους θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις τράπεζες, προκειμένου να διασωθεί η πρώτη κατοικία, γιατί κυρίως μιλάμε για αυτά. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως για αυτά του τύπου τα κόκκινα δάνεια. Και να σας θυμίσω ότι τέλος του χρόνου
από τις αρχές μάλλον του επόμενου έτους, πλέον πάβουν οι όποιοι περιορισμοί υπήρχαν. Με τον νόμο Σταθάκη τον τελευταίο, που τέλος του έτους καταργείται λοιπόν η όποια δυνατότητα είχαν οι δανειολήπτες ή τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους από τα κόκκινα δάνεια, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Λοιπόν, από την 1η-1η του 2020 απελευθερώνονται στην ουσία οι πληστηριασμοί και οι αριθμοί θα είναι πολλαπλάσιο αυτού του παραδείγματος ή αυτού του στοιχείου που πήρε το προηγούμενο. Και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι, ο λαός, τα συνδικάτα, οι μαζικοί φορείς θα πρέπει να αντιδράσουν για την αναστολή, και εμείς ως κόμμα έχουμε καταθέσει, αν θέλετε, και στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών τροπολογίες στην κατεύθυνση ελάφρυνσης, απάλυσης των εργαζομένων, των υπερχρεωμένων, συγγνώμη, νοικοκυριών, αλλά με στόχο, με γνώμονα, την επιβάρυνση των όποιων κόκκινων, να το πω έτσι, δανείων, των όποιων προβλημάτων έχουν δημιουργήσει τα δάνεια στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, να το επιβαρυνθούν οι τράπεζες. Και είναι συγκεκριμένες τροπολογίες, τη συγκεκριμένη τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει. Και όλα τα άλλα κόμματα την απορρίψανε. Πείτε μου κάτι, έχω ένα μήνυμα ενός φιλοκροατή. Λέει το εξής, από τον κύριο Γιάννη από τις Πέτσες. Λέει το εξής: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΚΚΕ είναι κατά της ιδιωτικής ασφάλισης. Εάν εγώ έχω την δυνατότητα να πληρώσω, γιατί να μην κάνω ιδιωτική ασφάλιση? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι καταρχήν έχουμε διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, και βέβαια στα πλαίσια αυτού του συστήματος αυτό το ασφαλιστικό που λέμε εμείς, ότι οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που συμπληρώνουν τα έτη, όπως επίσης έχουμε θέσεις και για το πότε θα πρέπει να συνταξιοδοτείται κάποιος, λοιπόν, ότι η συνταξιοδότηση πρέπει να είναι κρατική ευθύνη, το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του να είναι κάτω από την ομπρέλα, αν θέλετε, κάτω από την στήριξη του κράτους, και ο εργαζόμενος από τη στιγμή που φτάσει στο πέρας του εργασιακού του δίου να λαμβάνει τη σύνταξη με βάση τις ανάγκες εκείνης της περίοδου, ενώ τις ανάγκες της οικονομίας της. Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως να έχει δώσει ένα αλφα ποσό. Άρα λοιπόν, με αυτή την κατεύθυνση θα δημιουργηθούν διαφορετικών ταχυτήτων συνταξιούχοι. Αυτός ο οποίος έχει, βέβαια, μπορεί να προστρέξει την ιδιωτική, με όποιο ρίσκο αυτό μπορεί να περιέχει. Σας θυμίζω την περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο εκεί, λοιπόν, που οι ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες κολοσσοί φαλιρίσανε. Λοιπόν, και οι συνταξιούχοι, εκατομμύρια συνταξιούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι χωρίς συντάξεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μια, αυτό που λέμε, ταξική, να το πω έτσι, πολιτική και στο κομμάτι αυτό. Βεβαίως αυτοί που θα έχουν τη δυνατότητα θα το κάνουν, αλλά η πλειοψηφία των εργαζομένων που, όπως είπαμε πριν, θα λαμβάνουν και λαμβάνουν μισθούς πείνας, βεβαίως θα αρκεστούν στα ψίχουλα της σύνταξης αύριο μετά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, στο ένα λεπτό που απομένει. Εχθές ο κύριος Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στην συνάδελφο, την κυρία Όργα Τρέμι, είπε ότι δεν βλέπει σκάνδαλο Νοβάρτης. Είναι έτσι τα πράγματα? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία, καταρχήν τα σκάνδαλα είναι σύμφωνα με αυτό το σύστημα που ζούμε. Και αυτό της Νοβάρτης είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι σκάνδαλο, κύριε, το μέγα σκάνδαλο στην ιστορία με την Νοβάρτης δεν είναι φάρμακο, είναι ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Ο λαός μας χρυσοπληρώνει, γι' αυτό χρυσοπλήρωνε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, και πληρώνει πολύ περισσότερα τώρα. Και με αφορμή όλα τα μέτρα που έχουν υπαρθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης για το φάρμακο εμπόρευμα. Και εφόσον το φάρμακο είναι εμπόρευμα, θα αναπτύσσονται και σκάνδαλα, θα αναπτύσσεται και η σχέση μεταξύ πολιτικής και οικονομικών παραγόντων ή οικονομικών κολοσσών. Άρα λοιπόν, σκάνδαλα, και όχι μόνο Νοβάρτη, σκάνδαλα σε όλους τους τομείς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο βασιλεύει ο νόμος του κέρδους και το φάρμακο εν προκειμένου, η υγεία κατ' επέκταση, η παιδεία και όλοι οι τομείς της δραστηριότητας στη χώρα μας είναι, μάλλον οι κοινωνικές, να το πω έτσι, κυρίως
η κοινωνική τομή είναι εμπόρευμα. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.